Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Επίσουε στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρας. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Οπότε θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία Σταύρωσης. Πριν από λίγο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατέβηκε από τον Πατριαρχικό Οίκο, η σύνθεση των Πατριαρχικών Λαών, και έχει αρχίσει να παρακολουθεί την ακολουθία. Σε λίγο, εδώ είναι ακόμα εργάσιμη ημέρα, σε λίγο θα έρθουν εδώ και οι πιστοί, οι οποίοι συγκεντρώνονται από τις μακρινές πλέον συνοικίες και όχι από το φανάρι, όπου πλέον έχει μείνει χριστιανικός πληθυσμός, καθώς και οι προσκυνητές που έχουν συγγραφεί στην Κωνσταντινούπολη από πάρα πολλά μέρη και φέτος ιδιαίτερα από την Βόρεια Ελλάδα. Εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλύτης. Η τηλεόραση της Βουλής για φέτος καθιερώνει την απευθείας μετάδοση Η τηλεόραση της Βουλής καθιερώνει φέτος την απευθείας μετάδοση των ακολουθιών από το Ελληνικό Πατριαρχείο. Και γι' αυτό ζητεί και συγγνώμη όλους τους τηλεθεατές για τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Ευτυχώς τα εμπόδια αυτά ξεπεράστηκαν και η προσφορά αυτή της τηλεόρασης της Βουλής μπορεί να είναι στον αέρα. Σωτηρίος σου αγαλιάσετε σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν, ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθικας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν ητήσα τόση και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος, μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίος σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτών, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμίσαλευτεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρη πάντας τους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διελογήσαν το πουλάς, εσού μη δίνονται στήνε,
ότι φύζεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ενίκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αθία μεν σοφλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιησού Χριστέ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμων σου καινή πολιτεία, του συκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανο εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήγης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνηται Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν. Σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έδεκες τον Θεόν μόνη ευλογημένη. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, ο Θεόν εφάσου επάνω σου και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ο Θεόν εφα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ότι ελεήμα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την όξα να αναπέμπωνεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι ή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Όξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαρέτο Τριάδου άντοτε νικαίαοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα κύλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι ευχηθήθης αν τις λίγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε αντιλήπτον μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα εγώ εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται. Μου φοβηθήσω με από μεριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθεμένον. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας τους εκθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτρεψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται.
Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε επιλογή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επεμέ την κύρα σου, που και εστίνια στις ενισαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και έστεινε ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών, ότι οι ανομίες μου υπερήναν την κεφαλή μου, ως υπορτίον βαλή ευαλήθησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόροφές μου από προσώπου της αυτοσύνης. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπτην έως Θεού, όλη την ημέραν σκυτροπάζον εφορευό μου, ότι οι ευζώε μου επνίστησαν εν βεσμάτων και ούκ εστινίες σε νησαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριώμην από στεναρκού της καρδίας. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναρκός μου από σου ούκ απεχρή. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δωλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως είχο φως ου τύπων και ως η άλαβος ου καλύγων το στόμα αυτού και οι γενόμην ως οι άνθρωπος ου κακούων και ου κέφωνεν το στόμα τι αυτού ελεγούν. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εισακούσι Κύριε ο Θεός, ότι είχον νίποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και έντος αλευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλοϊμόνισα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αγγελό μου ενώπιό μου εστίδη απαθώς. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου δώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και ευτιθήθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδότες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επίκατε δύο φαναγκαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακοστείς απ' εμού, πρόσκεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη ακοστείς απ' εμού, πρόσκεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας. Ο Θεός μου προσέως δει, ελείψεις έσαι η ψυχή μου προς τα πρόσει εισάρτου, εν γη ερήμου και αβάθου και ανήλω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας πείρας, ως εξθέατος και ποιότητος εμπνιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα. Κι εμνημόν εγώ σου επί της τρομής μου εν της όρθιος εμελέτων εισέ, ότι η γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίβων σου αγαλιάσουν, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντεβάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησε, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοφέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσονται, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχθεί εναντίον. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε, προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, πονού και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησα. Έθεν τόμε εν λάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίδαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν το με πδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς σε Κύριε,
Όλη την ημέρα διεφέτασα προσέτας χείρας, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή οι νεκροί αναστήσονται και εξομολογήσονται. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απαιμού, φτωχός ημί εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε εταπεινώθη και εξυπηρήθη. Επεμέ διήλθον εωγέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξα, εκύκλωσαν με οσί είδων, όλη την ημέρα περιέσχον με άπ. Εμάκρυνας απαιμού φίλων και χρησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιό σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, θυσιείς Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Υπήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρότιμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκρουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να φυγών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών επίστη ο δικούς εσμέν. Άνθρωπος οσί φόρτωσε η μέρα αυτού, οσί άνθος του αγρού ούτως εξαρθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μιμημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανώ ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, που αρνούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθεία σου. Εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζώνο. Ότι κατεδίωξον ερθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν διήμαση των χειρών σου εμελέτη. Διεφέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απαιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μη το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως στην ψυχή μου
Κέντο ελέησου εξ ολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου ευταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε και το μετάπιστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Επισκόπου ημών Βαρθολομαίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αγριστών Διακονίας, Αντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστήπων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι δίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εκνικτός ορθίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης.
λαών απέδευτον και νυπή του υπεραντίου σέβεται.
Jesus, I'm Lord.
Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν εαυτό και ευθύς δοξάσει αυτόν. Τεκνία έτη μικρόν με θυμόν ημί, ζητήσετε με, και καθώς είπον της Ιουδαίης, ότι όπου υπάγω εγώ ημίς ουδίναστε ελθύν και ημίν λέγω άρτη, εντολήν και νυν δίδομη ημίν, ειν αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς ειν και ημίς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητέ έστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε που υπάγεις, απεκρίθη αυτό Ιησούς, όπου εγώ υπάγω ουδίνα σε μην ειν ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε, διατί ουδίνα μέση ακολουθήσε άρτη, την ψυχήν μου υπερσουθήσω. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, την ψυχήν σου υπερεμουθήσεις, αμήν αμήν λέγωση, που μία λέκτορ φωνήσει, έως σου απανήσει με τρεις. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολέησιν, είδε μη είπον αν ημίν, πορεύσομαι ετοιμάσε τόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς, προς εμαυτόν είναι όπου ημί εγώ και ημίς είτε. Και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό ο Θωμάς, Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου, ή εγνώκητε με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και οράκατε αυτόν. Λέγει αυτό ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό ο Ιησούς, το σου των χρόνων εθιμών ημί, και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακός εμέ εώρα και τον Πατέρα, και πώς συλλέγεις, δείξον ημίν τον Πατέρα. Ού πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί, τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν απ' εμ' αυτού ου λαλώ, ο δε Πατήρω εν εμί μένον, αυτός ποιεί τα έργα. Πιστεύετε με ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί, οι δε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε με. Αμήν αμήν λέγω ημίν ο πιστεύουν εις εμέ τα έργα, α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι και ότι αν αιτήσετε εν το όνοματί μου τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι αιτήσετε εν το όνοματί μου, εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάτε με τα σεντολάστα σε εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει μην, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό, ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς,
έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέτι θεωρεί, ημείς δε θεωρείτε με ότι εγώ ζω και ημείς ζήσεστε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς ότι εγώ εν το πατρί μου και ημείς εν εμή καγώ εν ημείν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Λέγει αυτό ο Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης, Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, εάν της αγαπάμε τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομαι. Ομοί αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί και ο λόγος ον ακούεται ου και στην εμός, αλλά του πέμψαντος με πατρός. Ταύτα λελάλικα ημίν παροιμήν μένων, ο δε παράκλητος το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Ειρήνην αφήν ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία μη δε δηλιάτο, οικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς ημάς, ή ηγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο πατήρ μου μίζον μου εστί, και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε, ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρο του κόσμου άρχον και νεμίου και έχει ουδέν. Αλληναγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς εν ετήλατόμοι ο Πατήρ ούτω ποιώ. Εγύρεστε άγομεν εντεύθεν. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών έρι αυτό και παν το καρπών φέρον καθέρι αυτό είναι απλίωνα καρπών φέρει. Ήδη εμείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημίν, μείνατε εν εμή καγόιν ημίν, καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέρει να φε αυτού εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς εάν μη εν εμή μείνετε. Εγώ είμαι η άμπελος ημί στα κλίματα, ομένων εν εμή καγώ εν αυτό ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέ. Εάν μη της μείνει εν εμή ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλουσι και καίτε. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ω εάν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου είναι ακαρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμή μαθητέ, καθώς ηγάπησε με ο πατήρ καγώ ηγάπησα ημάς, μείνατε εν τη αγάπη τη εμή. Εάν τας εντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Ταύτα λελάλικα ημίνει να η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Αυτή εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν, ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκίδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος, ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αείκουσα παρά του πατρός μου, εγνώρισα ημίν. Ουχ ημείς με εξελέξαστε,
Αλεγώ εξ ελεξάμινη μας και έθηκα ημάς η να ημείς υπάγεται και καρπών φέρειται και ο καρπός ημών μένει. Είνα ό,τι αν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονόματι μου δω ημίν. Ταύτα εν τέλομαι ημίν. Είνα αγαπάτε αλλήλους ή ο κόσμος ημάς μισή. Γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει, ότι δε εκ του κόσμου ουκεστε, αλεγώ εξ ελεξάμινη μας εκ του κόσμου, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν, ουκέστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν, και των ημέτερων τηρήσουσι. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πέμψαντά με. Ημί ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ ήχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίησα εν αυτής αουδής άλλος πεποίηκεν αμαρτίαν ουκ ήχον, νυν δε και οράκασι και με μισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν, παρά του Πατρός το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και ημείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχείς με τεμού εστέ. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μην σκανδαλιστείτε, από συναγώγους ποιήσου συν ημάς, αλλά έρχεται ώρα, ή να πάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποιήσου συν, ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν, ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον ότι με θυμών ημίν, νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτά με που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδία. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς και ελθόν εκείνος, ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον πατέρα μου υπάγω. Και ουκέ τι θεωρείτε με, περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και κρίτε. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν αλλού δίνα στεβαστάζει να άρτη, όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ου γαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελίμη. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί. Δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεστε με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Είπον ουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τι εστί τούτο ο λέγει ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεστε με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγον ουν τούτο τι εστίν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τη λαλή. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής,
Περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπων μικρών και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρών και όψεστε με. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς. Ο δε κόσμος χαρίσετε, ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τι εκτιλείπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής, όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέ τη μνημονεύει της λήψεως, δια την χαράν, ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και ημίσουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς, και χαρίσετε ημών η καρδία, και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών. Και εν εκείνη τη μέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν, αμήν αμήν λέγω ημίν ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματι μου, δώσει ημίν. Έως άρτη ου κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματι μου, ετείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Ταύτα εμπαριμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκ έτη εμπαριμίες λαλήσω, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματι μου ετήσεστε, και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών, αυτός γαροπατήρ φιλί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον, πάλι να φύμει τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού, είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχεις ή να τι σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, άρτη πιστεύετε, ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια, και με μόνον αφείτε, και ουκ ημί μόνος, ότι ο Πατήρ μετεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμί ειρήνην έχετε, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, ή να παν ο δέδοκας αυτό δώσει αυτή ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκωση σε των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω, και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ παρά σε αυτό, τη δόξη ή ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμή αυτούς δέδοκας και των λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δέδοκάσμι παρά σου εστίν, ότι τα ρήματα αδέδοκάσμι δέδοκαυτής και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ου περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί ον δε δοκάσμι ότι σύ εισύ και τα εμά πάντα σα εστί και τα σα εμά και δε δόξασμεν αυτής.
και ουκ έτη ημί εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εισί και εγώ προσε έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το όνοματί σου, ο δε δοκάσμη, η ναός είναι εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το όνοματί σου, ους δε δοκάσμη εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ίνα η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσε έρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν, πεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκης είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκη μη εκ του κόσμου. Ούκε ρωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού, εκ του κόσμου ούκ εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου ούκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ως αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, κι εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον, και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Ου περί τούτων δε ρωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, είναι απάντες εν όσοι, καθώς σοι Πάτερ εν εμή, καγώ εν σοι, είναι και αυτοί εν ημίν εν όσιν, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σοι με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη δε δοκαυτής ει ναός ειν καθώς ημείς ένεσμεν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, ει ναός είτε τελειωμένη εις εν, και ει να γινώσκει ο κόσμος ότι σοι με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη θέλω είναι όπου είμαι εγώ κακίνη όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμη ότι η αγάπη σας με προκαταβολείς κόσμου. Πάτερ, δίκαι και ο κόσμος σε ουκ έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτι έγνωσαν ότι σοι με απέστειλας, και γνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω, είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής. Ταύτα λοιπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου είναι κήπος, ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Στα μίσημα κράξαμε, Πάτερ
πληρώταμε και παρθένος έμεινες μήτερ ανήφευτε Θεοτόκ και Μαρία Χριστόν το Θεό τιμώνει και δε με σωθήνε ημάς. Έδρα με λέγον ο Ιούδες της παρανόμης γραμματέσι τι μη θέλετε δούνε καγό ημείς παραδόσω εν μέσω δε των συμφωνούντων. Αυτόν συστήκησα οράτες συμφωνούντας, καρδιό γνώστα φύσε των ψυχών ημών. Ελεύθερον Θεόν θεραπεύσομενος περ Μαρία, φυλακηρίαν τον Ιούδας, ή να πάντοτε μεταχρίστον Θεού εσώμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ωραίτε και σπαρθένε η να κινδύνα σβήσε που σύσε καταφέροντα. Για μας μάθουν την Κύριε, τόσα νάση εγγράφεζον παιδες των Εβραίων φυλάδρων. Ο δε παράνομος σου Χριστέ ο Θεός, τις μαθητές σου προέλεγες, εις εξημών παραδόσιμε, ο δε παράνομος Ιούδας, που κυβουλή της από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε,
και πάντες με τα θεότησε καταφέρουμε ως άρρηκτον τύχος και προστασία. Εν τον ύπνον τους μαθητάν διακρέφων και την σκύψη της προδοσία κοινώσμων εν αυτόν τον Ιούδαν δίλεξες αδιόρθωτον μεν τούτον επισταμένος γνωρίσεν δε πάση βουλόμενος ότι θέλω παρεδόθης ειν να κόσμον να αρπάσεις του ανωτρίου μακρόθυμε δόξα ψή. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Ελέησον, Κύριε Ελέησον, ελέησον. Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εν το πνεύμα Κύριε. Έπου κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς είναι τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των γέδων όπου είναι κήπος Ιησόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τόπων ότι πολλάκι συνήχθη και ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Ο ούν Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας έρχεται εκεί με ταφανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούς ούν ειδός πάντα τεχόμενα επ' αυτών εξελθών είπεν αυτής τι να ζητείτε. Απεκρίθησαν αυτό Ιησούν τον Ναζωραίο. Λέγει αυτής ο Ιησούς εγώ είμαι. Ιστήκη δε και Ιούδας ο πυροδιδούς αυτών με ταυτόν. Όσουν είπεν αυτοίς ότι εγώ είμαι απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Πάλι νουν αυτοίς επιώτησε τι να ζητείτε. Ιδε είπον Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη Ιησούς είπον ημίν ότι εγώ είμαι. Ήουνε με ζητείτε, άφετε τούτους υπάγειν. Ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμη ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Σίμωνουν Πέτρος, έχων μάχερα ήλκησεν αυτήν και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Ήν δε το όνομα το δούλο Μάλχος. Είπεν ουν ο Ιησούς το Πέτρο, βάλε την μάχεραν εις την θήκην. Το ποτήριον όδε δοκάσμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό. Ιούν σπήρα και ο χιλίαρχος και υπηρέτε των Ιουδαίων, συνέλαβον τον Ιησούν και έδισαν αυτόν και απήγαγον αυτόν προς άναν πρώτον, ειν πενθερός του Καϊάφα, ως ειν αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης ότι συμφέρει ένα άνθρωπο να πολέσθε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησούς ημών Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός το αρχιερεί και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος εισθήκη προς τη θύρα έξω. Εξήλθεν ο μαθητής ο άλλος, ο συγγνωστός το αρχιερεί και είπε τη θυρωρώ και εισήγαγε τον Πέτρο.
Λέγιον υπεδείς Κυθυρός το Πέτρο, μη και εσύ εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου, λέγει εκείνος που κοιμεί. Εις τοίκης ανδρέοι δούλοι και υπηρέτε, ανθρακιάν πεπυρικώτες, ότι ψύχος ειν και θερμένοντο, ειν δε μετ' αυτόν ο Πέτρος, εστός και θερμενόμενος. Ο ούναρχη ερεύση ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε δίδαξε συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν. Τι με περωτάς, επερώτησον τους ακικώτας, τι ελάλησα αυτής, είδε ούτι είδωσιν αείπων εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόντος, εις των υπηρετών παρεστικός, εδώ και ράπισμα το Ιησού υπόν, ούτως αποκρίνει το αρχιερί. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, είδε καλός τι με δέρεις. Απέστειλεν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ύπονουν αυτό, μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή, ειρνήσα το ούν εκείνος και είπεν που κοιμεί. Λέγει εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενήσόν μου απέκοψε Πέτρος το οτίον, ούκ εγώ σε είδον εν το κήπο μετ' αυτού. Πάλι ουν ειρνήσα το Πέτρος και Θεός αλέκτο εφώνησε. Άγους νυν τον Ιησούν εις το, του Καϊάφα εις το πρετόριον ειν δε πρωί και αυτοί ουκ εις ήλθον εις το πρετόριον ειν αμήμιαν θώσει. Αλλήνα φάγωσι το Πάσχα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα εσύ. Ημέρα γνωρίου δεσκαταν υπάρει το διδάσκαλ και παραλαμβάνει το διάβολο. Τι πούτε το πάρει της φυλακήριας εκ πίκτη του φωτός ο σκοτισμένος. Ως γαμηθεί να το βλέπει ο τόπος κυρά πολύς αστριά. Είναι αμύωσο δόν.
τα δινάρια και ως ο Ιούδας με τα μέλη θέντες μηδέν οπερίσομε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχεραι και εις τους αιώνες των αιώνων μαμή, δε δοξασμένα περί σου ελαλήθη πάντα σου, ότι εκείσες εκείτων των όλων πίτη, Θεότο και Μαρία, πανήμνητε και απειρώμανε. Και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύχαιρι
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρεθε ο το και των αχώρητων εν ουρανής χωρίσας αενήτρασουν. Χαίρε παρθένε των προφητών το κήρυμα. Δις έλαμψεν τη μήνο εμμανουήν. Χαίρε μη την Χριστούν του Θεού. Ήλιος εντρόπος Ιούδα προδότης του Σωτήρος εργάσαι το μη του χωρούσε τον Αποστόλων εφόρησε μη του χαρίσματος τον Ιαμάς μη συνδυπνήσας εκείνης σε τις τραπέζεις απόσε το μη τον άλλον νύψας τους φόδας τους σούς υπερίδε όπωσον αγαθόν αμνήμον στη λυτεύεται γνώμη αυτού δε η ανήκαστος μακροθυμία κηρύτεται και το μέγα Θεός του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηκετεύσομεν. Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον, Κύριε λαϊσον. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Κυρήνη πάση. Το πνεύμα Χριστού. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτε κρατήσαντε στον Ιησούν απήγαγον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος ακολούθη αυτό απομακρώθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εις εθόν έσω εκάθητο μετά των υπηρετών ειδήν το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού όπως θανατώσος είναι αυτόν και ουχ ευρών και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχ ευρών. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων ούτως έφη δύναμε καταλύσε των ναών του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτόν. Και Αναστάσου αρχιερεύς είπεν αυτό ουδέν αποκρίνει τι ούτη σου καταμαρτυρούσει ο δε Ιησούς εσύ όπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτό εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος ή να ημιν είπεις εισι ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό Ιησούς σοι είπας πριν λέγω ημιν απάρτη όψεστε των Υιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια αυτού λέγον ότι εβλασφήμισε τι έτη χρίαν έχομεν μαρτύρων ή δεν νικούσατε την βλασφημία αυτού τι ημίν δοκί ή δε αποκριθέντες είπων ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εκολάφησαν αυτόν ή δε ράπησαν λέγοντες
προφήτευσον ημίν Χριστέ της εστίν οπέσασε. Ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν διαβλή και προσήθεν αυτό μία παιδί σκυλέγουσα και εσύ ίστα με τα Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε ερνήσα το έμπροσεν αυτόν πάντων λέγον ουκ είδα τι λέγεις. Εξεθώντα δε αυτόν εις τον πυλώνα είδεν αυτόν άλλη και λέγει αυτής εκεί και ούτως ειν με τα Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλι ερνήσα το μεθόρκου ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Με τα μικρόν δε προσεθώντες οι εστώτες είπων το Πέτρο αληθώς και εσύ εξ αυτών είπε ή και γάρι λαλιά σου δήλων σε πει. Τότε ήξα το καταθεματίζειν και ομνήν ότι ουκ είδα τον άνθρωπον και ευθέως αλέκτορε φώνησε και μνήστη ο Πέτρος του ρήματος του Ιησού ηρικότος αυτό ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσιμε και εξεθών έξω έκλαψε πικρό. Διεσκορπίσατε τα δώδεκα πρόβατα τους μαθητάς μου. Η δυνάμη πλήρωση δώδεκα λέγεώνες παραστήσε αγγέλο. Αλλά μακρό θυμό είδα πληρώθη αεδίπλωσα η ως πύλη σωτήριον και παράδεισον τέκνον και φωτός αηδίου νεφέλη υπάρχουσαν την Αγία Παρθένων υμνήσομεν άπαντες λέγοντες το χέρε αυτή. Πάρτε παράνομοι τι ακούσατε παρά του σωτήρος ημών που νόμων εξέτετο και το προφητό τα διγάματα πως ουνελογήσαστε πιλάτο παραδόνε τον εκ Θεού Θεών λόγων και λυτρωτή των ψυχών ημών. Σταυρωθεί το έκρεζον ή των σών χαρισμάτων να ιερυφώντες και κακούρων αντεβεγέτ του πολλάνιν ή των δικαίων φωνεύτε. Εσύ όπας δε Χριστέ θέλουν αυτό προπέτεια παθήν θέλει.
Τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον. Ειν δε πρωία και αυτίου κι εισήλθον εις το πρετόριον, ή να μη μιανθώσιν, αλλη να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθεν ούν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, ημίην ούτως κακοποιός, ουκάνσι παρεδόκαμεν αυτόν. Είπενουν αυτοίς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμον ημών κρίνατε αυτόν. Είπονουν αυτό οι Ιουδαίοι, ημίν
ουκ έξες την αποκτήνε ουδένα. Είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθείον είπε, σημαίνον ποιο θάνατο ήμελεν αποθνίσκει. Εισήλθεν ούν εις το πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτό, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, αφέ αυτούς ή του το λέγεις, ή άλλοι σύ είπον περί εμού. Απεκρίθη ο Πιλάτος, μήτι εγώ Ιουδαίος είμαι, το έθνος το σών και οι αρχιερείς παρεδοκάνσε μη, τι επί εισάς. Απεκρίθη ο Ιησούς, η βασιλεία η εμή, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου, ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία η εμή, ή υπηρέτε αν η εμή γονιζοντό, ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νην δε η βασιλεία η εμή, ουκ έστειν εντεύθε. Είπεν ουν αυτό ο Πιλάτος, ουκούν βασιλεύσισι. Απεκρίθη ο Ιησούς, σι λέγεις ότι βασιλεύσιμι εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας, όν επ' της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Λέγει αυτό ο Πιλάτος, τι έστην αληθεία. Και τούτο είπον πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής, εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό, έστι δε συνήθεια ημίν, ή να ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα, βούλες Θεούν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων. Εκράβγασαν ουν πάλι πάντες λέγοντες, μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν, ίνδε ο Βαραβάς ληστής. Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε, και οι στρατιώτε πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν αυτού τη κεφαλή, και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και δίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθενουν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής, «Είδε άγω ήμην αυτόν έξω, ή να γνώτε ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθενουν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής, «Είδε ο άνθρωπος». Ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι πειρέτε εκράβγασαν λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτό». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ γάρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν, ότι εαυτόν Θεού Υιόν επίησε». Ότε ουν οίκουσιν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού, «Πόθεν εισή». Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος, «Εμίου λαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι».
αποκρίθη ο Ιησούς, ούκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' μου, ημίν συνδεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς με σημίζων αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν, ιδέοι ουδέοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ούκι φίλος του Κέσαρος, πας ο βασιλέα αυτών ποιών αντιλέγει το Κέσαρι. Ούν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και κάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστή δε Γαβαθά, ίν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ως η έκτη και λέγει της Ιουδαίης, είδε ο βασιλεύσιμον. Ιδέ κράυγασαν άρον άρον σταύρωσον αυτό. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τον βασιλέα ημών σταυρώσω. Απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Τότε ουν παρέδωκεν αυτόν αυτή. Ή να σταυρωθεί. Αλλά δώσ' αυτή, Κύριε,
κατά τα έργα αυτών, ότι ουσινήκαν τη ζήτηση κατάβαση. Η προδοσία ουκείς κέρδισαν Χριστέ τα γέννη των Εβραίων, αλεκτήνων τα σκεφάλα Σάββατον, μυθυρισμών και τρέχων. Εβραίους επίσαν, ούτε του ναού το καταπέτασμα, ούτε των νεκρών η Ανάσταση. Αλλά δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών, ότι και να κατεξούε μελέτησα. Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Νικαία Υι και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, Θεόν εξούσα κοθέτα έκοπε, Θεοτό και Παρθένε, μόνοι αγνοί, μόνοι ευλογημένοι, Υιό απάρθος εάν υπνούνται μεγαλύνω. Είδε να
Κατεκρίθη με τα μελιθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον ημαρτών παραδούσε μαθών ιδε υπον τι προς ημάς σιώψη και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθόν απήγξατο. Ιδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπων, ουκ εξεστιβαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επιτιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες συγκόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμαίος εις ταφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως της ημερών. Τότε πληρώθη το ρηθένδια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από Ιών Ισραήλ
και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθώς συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Συ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, συλλέγεις, και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι, και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλία. Κατά δε ορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύν ένα το όχλο δέσμιον ον ήθελον, ήχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ή διγαρότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατών αρδί αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησού να πολέσωσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, οι δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γαρ κακόν επίσεν, οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες σταυρωθήτω. Ειδών δε ο Πιλάτος ότου Ιουδαίν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ειδόρ απενύψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώος σημεί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε. Και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελός σας παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδίσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντε στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονοί πετήσαντες έμπροσθεν αυτού, εν έπαιζον αυτό λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εμπνήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού, και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον ειγκάρευσαν ή να άρει των σταυρών αυτού.
σήμερον κρεμάτε επί ξύλου ο εν είδαση τη γη κρεμάσα. Επί ξύλου ο εν είδαση τη γη κρεμάσα. Στέφανο εξακάνθω περιτή ο των αγέλων βασιλεύ σε δίπο θύραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέρει. Ράπισμα κατεδέξα του ο εν Ιορδάνη ελευθερώσα τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγοι εκενδύθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ, προσκυνούμε σου τα πάθη, Χριστέ. Χριστέ, δείξον ημίν και την έδοξό σου Ανάσταση. Σήμερον κρεμάτε ο Υιός της ο
ζων της και συγκαλούσιν όλην την σπήραν και ενδίουσιν αυτόν πορφύραν και περί τη θέασιν αυτό πλέξαντες ακάνθινον στέφανον και ήρξαντο ασπάζεστε αυτόν και λέγειν χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλά μου και ενέπτυον αυτό και τιθέντες τα γόνετα προς εκείνον αυτό και όταν έπαιξαν αυτό εξέδισαν αυτόν την πορφύραν και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν ή να σταυρώσωσιν αυτόν και αγαρεύουσι παράγοντα την άσημονα Κυριναίων ερχόμενον από αγρού τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου ή να άρη των σταυρών αυτού και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον ο εστίμε θερμινευόμενον κρανίου τόπος και δίδουν αυτό ποιήν εσμυρνισμένον ίνον ο δεουκέλαβε και σταυρώσαντες αυτόν διεμέριζον τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρον επ' αυτά της τη άρη ειν δε ορατρίτη και σταύρωσαν αυτόν και ειν η επιγραφή της αιτίας αυτού έπηγε γραμμένη ο βασιλεύς των Ιουδαίων και συν αυτό σταυρούσι δύο ληστάς ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνίμων αυτού
Και πληρώθη γραφή η λέγουσα και μετά ανώμεν ελογίστη. Και οι παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ουά, ο καταλύων των ναών κέντρισιν ημέρας οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσεν. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτων είναι από του σταυρού, είναι είδομεν και πιστεύσομεν αυτό. Δόξα τη μακροθυμία εστον Κύριε, δόξα εσύ, Κύριε. Η βασιλεία σου πίστη, τιμών Κύριο, θα λέξει Θεός. Thank you.
το πίστητη. Μακάριες Θεόταν ομίσως ημάς και διώξεις πλήκτος υπάν πονηρό ρήμα καρτιμού. Σε δόμεν γιώνε και νεμού, το χειρόταφο νημών, εν το σταυρό διέριξες Κύριε, και ελογήσεις εν της νεκής, τον νεκής εν τύραν τον έδισες, χρυσάμενος άπαντας, εκ δεσμών θανάτου και ανεστάσεις, δίσε φωτίστημεν, φιλάνθρωπε Κύριε και μόμεση, πλήστητη και ημός σωτή, εν τη βασιλεία σου. Έλετε και αγανιάστε, εν τη Χριστός ημών, χωρίς εν της ουρανής, που υψωφής εν του σταυρού, θανάτουλήσε στην δύναμη, εξελίξες ως Θεός, το καθημόν χειρόγραφο Κύριε της ουρανής, μετάνοια, ειρήνη παράσου, μόνε φιλάνθρωπε, σκύση λατρεύουση, Θεό Θεός ημών, επόσυση, πλήστητη και υπόσωτη, με τη βασιλεία σου. Όποια παιδί και γιο και ο γιο πνεύματι, τον πατέρα και ιόν και το πνεύμα πάντε στο Άγιον, όμως χρόνος η πίστη, δοξολογήν αξίως εξόμετρος, μονάδα θεότητας, μετρησίμι πάρουσαν υποστάσεις, πασίχοι τον ένουσαν, απλήν αδιέλεπτον και απρόσιτον, δίσε κριτού μετά του πυρός της κολλάσεως. Καιρό εκείνο ελθόντες οι στρατιώτε εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστι λεγόμενος Κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής με μυγμένον και γευσάμενο σου κι ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθένυπο του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί
και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη, ούτως εστίν Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εκ ξεβονίμων. Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν. Η Υιώση του Θεού κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων έλεγον, άλλους έσωσε, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Η βασιλεύς Ισραήλ εστί καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρησάστον είναι αυτόν η θέλη αυτών. Είπε γάρωτι Θεού ημιείος. Το δαυτό και οι ληστέ εις οι σταυρωθέντες αυτών είδιζον αυτό. Από δε έκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γήν έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, Ηλί, λαμά σαβακθανή. Του τέστη Θεέ μου, δυνατή με εγκατέλειπες. Την έσδε τον εκεί εστώ τον ακούσαντες έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτως, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών, και λαβών σπόγγων πλήσαστε όξους, και περιθείς καλάμο επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον, άφεση είδομενη έρχεται ηλία σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και πέτρα εσχίστησαν, και τα μνημεία ανεώχθησαν, και πολλά σώματα των και κοιμημένων Αγίων ηγέρθη, και εξελθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλη και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μετά αυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτω. Δόξα τιμά προθυμίας, Κύριε δόξα Σύ. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος Σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών Σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσον, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσον. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, πτήσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις
και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο η γοντός το Ιησού και έτερη δύο κακούργησιν αυτόν ερεθήνε και ότε απήλθον επί των τόπων των καλούμενων κρανίων εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους ον μεν εκ δεξιών ον δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, άφες αυτής, που γαρίδασι την ποιούση, διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον πλήρων, και εις τίκη ο λαός θεωρών, εξενυχθήριζον δε και οι αρχοί και οι άρχοντες είναι αυτοίς λέγοντες, άλλους έσωσε, σωσά το εαυτόν, ή ούτως εστιν ο Χριστός, ο του Θεού έκλεκτος, ενέπαιζον δε αυτό και οι στρατιώτες, προσερχόμενοι και όξους προσφέροντες αυτό και λέγοντες, «Εισύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Ειν δε και επιγραφή και γραμμένη επ' αυτό, γράμμασιν ελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων, εις δε των κρεμασθέντων κακούργων ευλασφήμι αυτών λέγον, «Εισύ ο Χριστός, σώσον σε Αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος, επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι έτω αυτό κρίματι, και ηλείς μεν δικαίως, άξια γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτομον έπραξε, και έλεγε το Ιησού, «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και είπεν αυτό ο Ιησούς, «Αμήν λέγωσι, σήμερον μετέ μου έσυε το παραδείσο, ειν δε ως η ώρα έκτη, σκότος εγένετο εφώνη την γη έως ώρας ενάτης, και σκοτίστη ο ήλιος, και εσχίστη το καταπέτασμα του ουρανού ναού μέσων, και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, «Πάτερ, εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου». Και ταύτα ημών εξέπνευσε. Ειδών δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον, εδόξασε τον Θεόν λέγον, «Όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι». Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι επί την θεωρία ταύτη, θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφων. Ιστήκησαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού μακρόθεν, και γυναίκες εσυνακολουθήσασε αυτό από της Γαλιλαίας. Πρόσετα αυτά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, βυθέντες πόδας και προκαταφέντες, μυστηρίους μεθέξου του Θείου νύχρισες του υπηρέτε, εξιών εθεώνας, μέγα προσώρας συνανήλθαν, υμνούντες σε φιλάνθρωπες. Έρχεται και τίτλο εκδόμονος Ιησού,
του συσταυρωθέντος αυτού σωτήριον εν το σταυρό ομολογία. Ζώνη Θεός ή και νεκροτής εξήτω, ον ευρέγημε και Θεούς όντως λόγη, και κλεισμένας ήξε της εδέν πύλας, παλόχωριστής πίδα το μίστη τύπου. Τι υπερβεί και περί μας παραπήρωσε ως λαχνία Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς τον ίδιο. Κύριε Θεκτήρια Ζώνη Θεός, ελεησκύριε Μαρέ, Χριστού δεν φύγα το μέλλον, άνομα συνέδριο που λέμετε κενά, είναι μελετά των ζωής με τούντα απαλάνη, ο μας αρχίσεις ευλογή το ψάζους αρισκού ως αιώνα. Από πρεφάρου μαθητέ, μνήμανε Χριστού, Χριστέ, κοιμάξατε, εμπροσεχείτε, κρυγορείτε, πειρασμόνι, προσώριστε και μάλιστα σήμον, του πρεπτεώτερ χρήσον πείρα γράφει με πέτρε, ον πάσα κτίσεις ευλογή, το ψάζους αριστούς αιώνα. Με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα τον Κύριον, βάθος σοφίας θεϊκή, εγνώσεως του πάντε ξηρένησαν, άκουσαν τα δεμικό χρημάτων, που κατέλαβε εις άνθρωπε, Κύριος έφυγε. Σάξον υπάρχον, μη θα πω, αρχίσει τρίτον κάρμε, ο μάσα και στις ευλογή, το ψάζος αριστούς αιώνα. Εσύ παιδείς Κυρία φάτων προσεκτούσα, το ρίσισε ο Κύριος έφη. Μικρόν δε κρίσατε, έξις όμως εφυλατώνε, μπας αρχίσεις ευλογή, το ψάζους αριστούς αιώνα. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Τον χτίστη των απάντων ον μεγαλύνομε. Thank you.
εξέθεση νέκτοτων τη ζωή, συν τη δραματεύση να νερίστε ιερή. Αρέσκον πηγαίνε από τόσο κακία, τον θυσιζό το κοινόν μεγαλύνο. Το Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Παρά το σταυρό του Ιησού, η μύτηρα αυτού
και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή, Ιησούς ουνιδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα, ονιγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε ιδού ο Υιός σου. Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά το ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει διψώ. Σκεύος ουν έκει το όξους μεστόν, είδε πλήσαντες σκόγκον όξους και ισόπου περιθέντες, προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μην είναι επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή ειν, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, ρώτησαν τον Πιλάτον, ή να καταιαγώσει αυτό τα σκέλη και αρθώσει. Ήλθον οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό. Επί δε τον ήσουν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεχνικόταν που κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλίσκων στρατιωτών, λόγχοι αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και ήτορ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή εστί η μαρτυρία αυτού. Κακίνος είδε ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε. Εγένε το γαρ ταύτα, είναι η γραφή πληρωθεί, ως τούν που συντριβήσεται αυτού. Και πάλι εταίρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησα.
δυναστείες αυτού εμήθε αυτόν, κατά το πλήθος της μεγάλος ύλης αυτού. Δύο και πονηρά επίξεν, ο πρωτότοκος Υιός του Ισραήλ, εμέν κατέληπε, Thank you.
Ελλήνων, ως τετάκριτων εξήλων κρεμάμενων, ως τα προθείς και τα φύς και αναστάς εκ των νεκών, Κύριε δώσα εσύ. Thank you.
πρόσκληση, Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο ελθόντιος ηφού από Αρημαθέας ευστήμων βουλεύτης, ως και αυτός είναι προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εις είτε προσφυλάτων και ειδήσατο το σώμα του Ιησού, που δε Πιλάτος εθαύμασε ήδη τέθηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντηρίωνα επιρώτησε αυτόν υπάλε απέφατε και γνούσα από του κεντηρίωνος εδωρήσατο το σώμα το Ιωσή και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτόν ενήλυσε τη συνδόνη και κατέβηκε να αυτόν εμνημείο. Όιν λέλατον ημέδον εκ πέτρας και προσεκύρισε λίθον επί την θύρα του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή εθεών που τίθεται. Δόξα τη μακροθυμία, Κύριε δόξα εσύ. Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα είναι υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος ο εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομεν την αιώνινη δέηση ημών το Κυρίο, Κύριε ελέησον. Και διαφύλαξε ημάς ο Θεός της η χάρη. Κύριε ελέησον. Κύριε Πάσχα, Κυρία Αναγία, ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ελισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων οδηγών, παρά του Κυρίου ελισόμεθα. Των αμαρτιών και των κλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Αράσου, Κύριε.
εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσου, Άντου υπερευλογημένης εν δόξου δεστήνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Θεός ελέος εκτιμώ και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την όξαν αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι Νίκαια ή και εις τους αιώνας του και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας του αιώνου. Και αλόης ως η λίτρα σε κατών έλαβαν το σώμα του Ιησού και έδειξαν αυτό φωνής μετά των αρωμάτων καθώς έδωσε στήτηση ουδέης εν τα φιάζει ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών ενώ ουδέπο ουδείς ετέθη εκεί ουδία την Παρασκευή των Ιουδαίων, ότι εγγύς το μνημείο, έφυγαν τον Ιησού. Όσο την μακροτιμία σου, Κύριε, δόξα εσύ. Thank you.
την αρχή τη ζωή των αγώνων, ανάδοτα τελικά. Yeah.
Oh!
προσώμεν του Άγιου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τι επαύριον ή της εστί μετά την Παρασκευήν συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες, Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτιζον μετά τρεις ημέρας εγείρομεν. Και έλευσον ούν ασφαλιστήνε τον τάφον έως της τρίτης ημέρας, μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν, και ύπωσι το λαό η γέρθη από τον νεκρόν και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Έφης δε αυτής ο Πιλάτος έχετε κουστοδίαν, υπάγετε ασφαλίσαστε ως είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντες των λίθων. Της κουστοδίαν. Κηρύσσι το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση της ασθενείας ημών. Ενέχει του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ιησού έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξηγώντας ασύνας ελπίς καλάδας του νόμου πολυτιμία σου πνεύματι ως τα πρόπτωση αυτής και τη λόγη και τη φύς την αθανασία ελπίδασαν σαν τρόπις σωτήρι μόνο δόξα εσύ. Συγχώρας ας είμας εμείς κατάλλας τον νόμ ότι μία σου έπατη το σταυρό προσήλωτης και τη λόγη και τη φύς την αθανασία ελπίδασαν σαν τρόπις σωτήρι. Εξηγώντας ας είμας εκ της κατάρας του νόμου ότι μία σου έμαντη ως καλό προσήλωθείς και τη λόγη και λυθείς την αθανασία επίδασαν σαν τρόπις σωτήρι μόνο. Λέξουν ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Θεόμεθα σου επάρξουν και ελέησον. Με την Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού μεγάλη Εκκλησία και το γέννη παντή εις αιώνα αιώνους. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σου. Πεμπτισμούς και μάστιτας και πολλαπτισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας διέ την του κόσμου σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναπράνου και Παναμού Αγίας Εθνικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωμίου Σταυρού, των Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεθνήμου Αποστόλων Ανδρέου και Κοτοπίου, των Αγίων Ενδόξου και Καλλίου Πατήρα, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου και Θεοφόρου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάτυρος και Πανεθνήμου Εθνής, των Αρφίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακίου και Άνης και πάντα του Αγίου, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και συνάδελφος. Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αλλήν Ανάσταση.